20 χρόνια με τα ταμπελάκια. Με τις ταμπέλες εδώ, Αθήνα 2004. Τους δείξαμε πως γίνεται. Τους ξαναδώσαμε τα φώτα του πολιτισμού. Extra, extra large. Στο νούμερο μου. Ολυμπιακοί αγώνες. Τι πιο ωραίο, τι πιο όμορφο. Κάθε 4 χρόνια έχουμε αυτή τη διοργάνωση που ξεκίνησε από την Ελλάδα μας. Εγώ είμαι και πιο δεμένος, μιας και είμαι από την αρχαία Ολυμπία και έχω ένα λόγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Λέμε τώρα να με πιάνει έτσι το δέος των Ολυμπιακών Αγώνων και το πνεύμα, το οποίο παρακολουθώ από το 1996 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, τους οποίους έπρεπε να είχαμε πάρει εμείς γιατί συμπληρωνόντουσαν τα 100 χρόνια από το 1896. Αλλά τελικά μας λένε άκυρο, άκυρο. Εσείς μπορείτε να πάρετε τους επόμενους, πεταγόμαστε εμείς. Όχι, αλλά τους μεθ επόμενους, γιατί τους έχουμε τάξει στην Αυστραλία τους πρώτους επόμενους. Μεθ επόμενοι είναι δικοί σας, 2004, μαγκές. Και έτσι και έγινε. Είδα την τελετή έναρξης. Έχω πράγματα να σχολιάσω για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάμε να δούμε πρώτα ένα γρήγορο μήνυμα του χορηγού. Γιατί όπως είπαμε, κάποιος πρέπει να πληρώσει τις διακοπές. Και επιστρέφω σύντομα. Έχω σκάσει με αυτή την μπλούζα αρχικά. Πρέπει να είναι πόσο καιρό στην ντουλάπα. Λοιπόν, αν θες να τα βάλεις με τους καλύτερους, τελείωνε. Βήρα τις άγκυρες! Αυτό είναι. Βρήκαμε το στόχο. Έτσι, ζιγζακ, ζιγζακ, ζιγζακ. Μπορείς, αγόρι μου, και τώρα είσαι. Και τώρα είναι η φάση. Πάμε να κρυφτούμε πίσω από το βραχάκι και έλα να με βρεις, τσικούμα. Φελάκια, φελάκια. Δεν τα βάζεις έτσι με τους γερόλικους στο θαλασσόνε. Έλα, τι να μας πεις. Τι να μας πεις, αγόρι μου. Έφυγες, πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι, ποιον. Πάμε στον επόμενο. Έβγα. Έβγα να σε δω. Κατέβα λίγο να σε δω. Τώρα θα σου πω εγώ. Έλα εδώ, Γουέιμουθ. Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα να σου πω τι θέλεις. Έλα να σου πω κάτι. Έλα να σου πω κάτι, σου λέω. Έλα εδώ, μείνες μια μεριά. Φόρτωσέ μου. Έφυγες. Έφυγες γρήγορα στη φάση σου. Το Μαυρογέννη, το Λίσταρχο των Θαλασσών, τον Πολέμαρχο των 8 Υπήρων, 9 Υπήρων, 12 Υπήρων. Παίρνω και από άλλους γαλαξίες. Γι' αυτό μην αργείς, πατάς το link στην περιγραφή, παίζεις World of Warships και τσιμπάς και το πακέτο καλωσορίσματος 25 ευρώ αξίας. Ολυμπιακοί αγώνες, είδαμε την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024. Πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες που διεξάγονται εκτός σταδίου και οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες που με μια γρήγορη ματιά περισσότερο θύμιζαν τελετή έναρξης της Eurovision και λιγότερο Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν δεν υπήρχε ο πύργος του Eiffel σε όλο το background να τον παρακολουθείς, δεν θα καταλαβαίναμε καν σε ποια χώρα γίνεται. Το κάνανε τόσο ωραία. Γάλλους τους ψάχνανε με το τουφέκι. Snoop Dogg είδα. Lady Gaga είδα. Celine Dion είδα. Σε ένα πράγμα το οποίο εστίασαν οι φετινοί αγώνες είναι στο να στηρίξουμε διαφορετικότητα, όλοι είμαστε διαφορετικοί και τα σχετικά, που ωραία είναι όλα αυτά. Αλλά, παιδιά, ξεχάσαμε και ένα βασικό πράγμα που ήταν έτσι ένας θεμελιώδης λίθος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες όταν γινόντουσαν από την αρχαιότητα. Τι ήταν αυτό? Ότι σταματούσαν να υπάρχουν πόλεμοι. Δεν πολεμούσε μια χώρα με την άλλη. Και όταν αυτό γινότανε, δεν κάναμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Βλέπε, ρε παιδί μου, Α και Β Παγκόσμιος Πόλεμος, λέω τώρα, ας πούμε. Καταλαβαίνω πως όλα πλέον είναι ένα, ακόμα και εκεί, καλά, πολλά χρόνια τώρα είναι, ένα event marketing, ένα event να φάμε μίζες, να βγάλουν λεφτά κάποιοι και κάποιους απλά έτσι λίγο να σηκωθεί το πουλάκι τους επειδή νιώσαν πιο περήφανοι για τη χώρα τους. Αλλά δεν είναι λίγο υποκριτικό, λίγο υποκριτικό να υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν στρατεύματα, ρίχνουν πυράβλους και δεν είναι μία η χώρα, είναι πολλές. Και να λέμε ναι, δεν πειράζει μωρέ, δεν πειράζει, αλλά να πάρουμε και κανένα μετάλλιο για τη χώρα, να παίξει ο εθνικός ύμνος, να σηκωθούμε στον βάθρο εκεί, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Δεν είναι λίγο υποκριτικό και λίγο γελίο όλο αυτό? Ενώ ταυτόχρονα σεβόμαστε τη διαφορετικότητα, ναι. Αλλά έχουμε μια γενοκτονία να γίνεται. Μαλακία, δεν είναι? Ήταν μια τελετή έναρξη αρχικά κακά σχημη οπτικά. Όσο ήταν μέρα ειδικά, ήταν κακά σχημα αυτό που βλέπα. Δεν είχα ξαναδεί χειρότερη τελετή έναρξη. Έχω δει τη Ατλάντα, του Σίδνεϊ, τη Αθήνα, Πεκίνο, Λονδίνο, Ρίο, Τόκιο
Και στο YouTube έχω δει και τις Βαρκελόνης. Ζούσα όταν ήταν τις Βαρκελόνης οι αγώνες, αλλά δεν μπορώ να το θυμάμαι. Μακράν ότι πιο άσχημο είδα. Από άποψη κινηματογράφησης, γενικά της μετάδοσης, από άποψη ομορφιάς, από άποψη event και το τι είχε να δείξει, ήταν ένα καρακιτσαριό, μια μίξη καρναβάλι της Πάτρας, κάτι πολύ βαθιστόχαστες επιδείξεις μόδας, λίγο από Eurovision, ένα σαχταρμάς που ωριακά το βλέπεις και έλεγες, αν πέρναγε ένας άκυρος εκείνη τη στιγμή, κατά τη μέση, ας πούμε, της παρουσίασης, που είχαν περάσει και αθλητές, θα σου λέγε τι ακριβώς είναι αυτό που θα ξεκινήσει. Τι δεν έδειχνε ούτε ιστορία της χώρας, ούτε να εστιάσει σε αθλητές. Τους αθλητές τους βάλανε, πηγαίνανε με κάτι μίζερα πλοιαράκια. Άλλους ήταν 4-5 άτομα μέσα σε ένα βαρκά και λες και τους πηγαίνανε σε hotspot, κάτι καημένα. Άλλους τους είχαν 3 αποστολές, 3 χώρες μαζί. Και η μετάδοση τους είχε με το μακρινό πλάνο να βλέπεις ότι είναι 3 αποστολές και μετά τους έκανε κοντινό για να φαίνεται ότι είναι, ξέρεις, μία χώρα και μετά θα δείχνει την άλλη, θα ξαναπερνούσε. Αλλά ήδη στο γενικό τους είχε προδώσει ότι είναι από πίσω. Και είναι στριμωγμένοι έτσι. Με ένα βρώμικο τοίχο εκεί από το Σικουάν από πίσω, ένα μαντράκι. Δηλαδή, αν δεν έχεις εσύ ως Γαλλία τέχνες να δείξεις και τέτοια πράγματα, ποιος θα έχει, ας πούμε, στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για να μην θίξω κάποια άλλη χώρα που μπορεί να είναι. Και αναλώθηκαν σε ό,τι βλακεία υπήρχε. Βάλαν έναν κωμικό που κάνει κάτι, τραγουδάει από ό,τι κατάλαβα και κάνει χωρίς. Τον είχαν ντύσει μπλε, σαν στρουμφάκι, σαν τον Μπαρμπαστρούμφ ήταν. Και έκανε το Διόνυσο. Γιατί είναι αυτό, ρε. Καρακιτσαριό είναι αυτό. Δηλαδή, κοροϊδεύαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αγγλίας, την έναρξη που δείχνανε, ρε παιδί μου, δεν είχαν, λέγαμε εμείς, δεν είχαν ιστορία οι Άγγλοι και δείχνανε το Harry Potter, ξέρω εγώ, και το Mr. Bean που γαμάνε και ξέρεις, μωρέ. Και φάνηκε η τελετή έναρξης του Λονδίνου 100 level πάνω, λες τι κάνανε. Πραγματικά, βάλτε, δείτε σας παρακαλώ, όσοι δεν έχετε εικόνα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες που έχουν κανάλι στο YouTube που τα ανεβάζουν όλη την τελετή από τις παλιές διοργανώσεις. Δείτε τις προηγούμενες, συγκρίνετε το με αυτό που είδαμε τώρα. Ένα πραγματικό ό,τι να είναι, ένα μεγάλο ό,τι να είναι. Κρύβανε τους σημειοφόρους, δεν τους έβλεπες. Τα πλάνα ήταν λες και εκείνη την ώρα στείνανε και λένε, έτσι θα το κάνουμε, βάλτε τους να περάσουν και τους τραβάμε έτσι από εδώ. Χάλια, χάλια μαύρα. Μέχρι και ο καιρός χάλια ήταν. Μόνο όταν άρχισε να ανοιχτώνει ήταν πιο ωραία που δείχνε τις γυαλάδες στον δρόμο από τη βροχή. Κάτι άλογα μεταλλικά ρομπότ, Assassin's Creed περασμένη με αλουμινόχαρτο. Δίνανε τις σημαίες, πηγαίνανε. Και θυμάμαι που κραζόμασταν εμείς οι ίδιοι μεταξύ μας το 4 στην τελετή λήξης που είχαμε βάλει τα καρπούζια και τα ντάτσουν. Και ήμασταν μεταξύ μας όλοι σαν το ρόλο του Λαζόπουλου που ήταν «Άκουσε να σου πω χρυσό μου». Και πλέον με αυτό το mood ήμασταν όσοι έβλεπαν Ολυμπιακούς Αγώνες Ελτία Έναρξης 2024, ήμασταν όλοι σε αυτό το mood. «Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι, θα πρέπει να ντρέπονται, έφυξα, έφυγα και δεν το ξανά άνοιξα». θλιβερό. Ακόμα και το πώς άναψαν, πάντα εμένα μου άρεσε να βλέπω το πώς θα ανάψει φλόγα, η Ολυμπιακή φλόγα μέσα στο στάδιο που θα τη βάλουν οι αθλητές και μετά θα την ανάψουν, γιατί πάντα αυτή ήταν η φάση και απλά έτσι έκαναν και άναψαν μια βάση η οποία ήταν αερόστατο, που αυτό και τους το δίνω. Αν αυτό είναι καθ' όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι και πετάει από πάνω αυτή η τεράστια μπάλα φωτιάς λόγω του αερόστατου, του το δίνω, είναι ωραίο σαν οπτικό θέμα από το να ήταν απλά ένα δαυλί σε ένα γήπεδο. Αλλά το κάνω λίγο πιο φαντεζή, ρε φίλε. Δεν μπορεί 30 χρόνια πριν στη Βαρκελόνη να βάλαν το ξοβόλο να το ανάψει με τόξο από το διάολο το κέρατο. Και αυτό που λέμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, το πόσο η τελετή έναρξης ήταν τέλεια δομημένη, πρωτοποριακή για την εποχή, δείτε τις προηγούμενες της Αθήνας, ξέρω εγώ, βάλετε 2-3 Ολυμπιάδες πριν, γιατί εντάξει πιο πριν είναι ακόμα πιο παλιά χρόνια, θα δείτε ότι το μόνο που ήταν. Παρέλαση μες στο στάδιο που μπαίνουν οι αθλητές, μια μουσικούλα έτσι, χαιρετάνε με τις σημεούλες, τα κουστούμάκια τους. Διάφοροι διάσημοι τραγουδιστές οι οποίοι τραγουδούν κατά τη διάρκεια μετά από όλο αυτό,
μία-δύο ομιλίες, αυτό ήταν. Δεν είχε κάτι το φαντεζί. Το φαντεζί ήταν μόνο ο τρόπος που θα άναβαν την Ολυμπιακή φλόγα. Το 4, αυτό που κάναμε, ήταν, παιδιά, πολύ δυνατό για την εποχή. Εξαφανίζανε και εμφανίζανε το νερό μέσα στο στάδιο όποτε θέλανε. Ανάψανε, καλά, τους Ολυμπιακούς κύκλους με το από πάνω που εμφανίζονται με φωτιά μέσα στο νερό. Αρρώστια. Πάρα πολλά ωραία πράγματα. Άρτιο όλο, μουσικά. Μουσικά ακόμα. Ήταν μελοποιημένη όλη η τελετή έναρξης. Πάρα πολύ ωραία. Παραδοσιακά, να σου θυμίζει Ελλάδα. Τώρα τα τρανσόμπιτα έπαιζε. Σου θύμιζε κανέναν Γαλλία αυτό το πράγμα. Εντάξει, ρε παιδί, δεν ζει η Ντουπιόθ και ο Τζεντασάν να βγουν να τραγουδήσουν. Αλλά κάνε κάτι, ρε φίλα, δηλαδή, τι να σου πω. Βάλε μου το ροζ πάθυρα, τον κλουζό, τον Αστερίξ. Ξέρω, βάλε κάτι. Δεν ξέρω τι άλλο είναι γαλλικό. Μου φάνηκε ότι δεν δείξαν τίποτα. Έχουν μουσικούς απίστευτους βγάλει. Από κλασική μουσική, από τα πάντα, από παλιά. Ζωγράφους. Τα πάντα. Ποιητές, λογοτέχνες. Δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν κάνανε καν. Εκτός και αν εγώ δεν το είδα. Sorry αν δεν το έχω προσέξει. Τη Γαλλική Επανάσταση, κάτι, μια αναπαράσταση, ρε φίλε. Κάτι ωραίο. Όχι υποσυνείδητα πέρασε. Εκτός και αν δεν το είδα, ξαναλέω, και έχουν κάνει κάτι με τη Γαλλική Επανάσταση. Και το λέω γιατί μου αρέσουν πραγματικά πολύ οι Ολυμπιακοί αγώνες, όχι από την άποψη μόνο των Ολυμπιακών, γιατί βλέπω και τους Παραολυμπιακούς αγώνες. Έχω προσωπική εμπειρία λόγω του ότι μεγάλωσα μέσα σε άτομα τα οποία ήταν στις Ολυμπιακές ομάδες, στους Παραολυμπιακούς αγώνες, φέρνανε μετάλλια στη χώρα από τους πρώτους τότε, από τις Ατλάντα, Σίδνεϊ και τα σχετικά. Και έχω ζήσει με τέτοιους ανθρώπους. Και ακόμα και αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες τελετές, ας πούμε η τελετή έναρξη που έχουμε στην Αθήνα το 2004, είναι μαγική και αυτή. Λήξεις δεν είχαμε κάνει γιατί ήταν μόνο το λειτουργικό, νομίζω, επειδή είχε γίνει το ατύχημα με τους μαθητές που είχαν σκοτωθεί. Δεν ξέρω, με απογοήτευσε πάρα πολύ. Ενώ δεν έχω απογοητευτεί. Είχα απογοητευτεί λίγο στο Τόκιο τους Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά όχι λόγω του ότι δεν είχαν οργάνωση οι Ιαπωνέζοι. Ούτε καν έτσι. Τέλειοι είναι, ειδικά αυτοί είναι σε πένα να το κάνουν. Αλλά ήταν ο COVID. Ήταν με άδεια γήπεδα, ήταν μια κατάσταση πολύ χάλια, δηλαδή κρίμα και για αυτούς. Και μέσα σε όλα, ένα πράγμα που με κνευρίζει πάρα πολύ σε αυτό που γίνεται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι το, αυτό το δίπολο είναι όλο αυτό τώρα με Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες για τα μετάλλια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν το κουστάρουν πλέον. Πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι η... Αν εμείς ως Ελλάδα έχουμε λόγο πάνω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή είναι κάτι που ξεκίνησε από εδώ. Τι είναι, το έχουμε πουλήσει, ας πούμε, έχουμε πουλήσει τα δικαιώματα των Ολυμπιακών Αγώνων. Αν ξέρει κάποιος, ας μου γράψει στα σχόλια, γιατί πραγματικά θέλω να μάθω. Που βγάζουν αθλήματα τώρα, η πάλι λέει, η ελληνορωμαϊκή πάλι, θα είναι η τελευταία χρονιά που είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλουν να βγάλουν την Άρση Βαρών και έχουν βάλει break dance, ήθελαν να βάλουν το parkour, έχει βάλει skateboard. Βάλτε κι άλλα, βάλτε ξυλομπογιές, βάλτε πλαστελίνες. Να, για να έχετε να παίρνετε περισσότερο. Να, άμα είστε κάπου καλοί. Να, ξέρω εγώ, το γκολφ το έχουν βάλει τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είστε καλοί Αμερικάνοι. Βάλε γκολφ. Να πάρουν ένα μετάλλιο. Βάλε 68 κατηγορίες στο κολύμπι ακόμα. Για να παίρνετε τα μετάλλια εκεί. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Πες ότι είναι κόλλημα δικό μου. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο στο κολύμπι έχει 68 κατηγορίες να τα κάνουν. Και είναι, λέει ο Φέλπς, ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο γενικά. Λόγω του ότι έχει πάρει πόσα Ολυμπιακά μετάλλια. Ναι, ρε φιλέ, άμα είσαι πιο γρήγορος και σου λένε κάνε και έτσι, κολύμπα και έτσι. Κολύμπα και έτσι. Κολύμπα και με πεταλούδα. Κολύμπα και με κλειστά μάτια. Άλλο και είναι. Τα ίδια πράγματα. Φανταστείτε. Τώρα θα μου πείτε είναι πιο δύσκολο, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ωραία. Φανταστείτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του χρόνου να βάλουν 100 μέτρα όπως έχουν το σπρίντερ τώρα και να βάλουν 100 μέτρα κουτσό. Και μετά να βάλουν 100 μέτρα να πηγαίνεις με πίσω βήματα. Ποιο το νόημα, ρε μαλάκα. Βάλε ένα κατοστάρι ή 200 ό,τι θες, διάλεξε ένα από τα δύο. Βάλε ένα μαραθώνιο και αυτό εν όλο. Έχετε βάλει 500 μαλακίες. Βάλτε και τα βελάκια, βάλτε και μπιλιάρδο, να βάλουμε και την πρέφα. Εμείς να παίρνουμε μπας και πάρουμε ένα μετάλλιο. Και βάλτε και το μπίγκο, γιατί είστε καλοί και παίζετε στην Αμερική. Και μετά απορούν. Γιατί ρε γαμώτο, δεν έχει τηλεθέαση και ο τάδε αθλητής πληρώνει από την τσέπη του για να πάει. Προφανώς και θα πληρώσει από την τσέπη του, ρε. Προφανώς και θα πληρώσει από την τσέπη του. Κάποια αθλήματα, το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ωραία να τα κάνεις. Είναι πάρα πολύ ωραία να κάνεις κοπηλασία. Γυμνάζεσαι, είναι δύσκολο. Οπτικά ξέρεις τι βλέπεις αυτό. Και βλέπεις αυτό να πηγαίνουν έτσι. Να πηγαίνουν έτσι, παιδί μου. Κάτσε να δω και να δω ξανά ένα replay.
Όχι, για ξαναγυρνά το, ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Λυπάμαι, αλλά είναι η θλιβερή αλήθεια. Κανένας άνθρωπος στον πλανήτη Γη δεν είπε «Μαλάκα, βάλε, έχει κοπηλασία, να δούμε». Αν δεν παίζει κάποιος συγγενής του ή η χώρα του. Χίλιες φορές τηλεμάρκετινγκ. Χίλιες φορές να βλέπω κατσαρόλες και τάπερουαρ. Συγγνώμη, ξαναλέω. Είναι η σκληρή αλήθεια, γιατί ο αθλητής που παίζει τένις θα πάρει έπαθλο 500 εκατομμύρια, εκατομμύρια εκατομμυρίων, και ο άλλος με το που τελειώσει τον Ολυμπιακή αγώνα θα φύγει να πάει να δουλέψει σεζόν. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι κρίμα. Αλλά δεν είναι αξιοκρατικός αθλητισμός και το μάρκετινγκ και όσο όλο αυτό το εμπορικό πράγμα. Αν θέλετε τη γνώμη μου, γυρίστε τους πάρουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες στην Ελλάδα. Τους πάρουμε όλους. Δεν ξανακάνει κανένας Ολυμπιακούς αγώνες. Θα τους λέτε αλλιώς. Τους λέτε, ξέρω εγώ, International Games 2029. Κάτι να τους λέτε. Θα τους κάνουμε μόνο στην Ελλάδα. Μπας και τα ερυπωμένα κτίρια που έχουμε εκεί, τα γήπεδα τα φτιάξουν και θα είναι τα κλασικά αθλήματα. Ξέρω, βάλε στίβο όσα είναι, πάλι τα ομαδικά, ξέρω ό,τι μπορεί να κάνεις. Ούτε γκολφ, ούτε μπάντμιντον, ούτε τάβλι, ούτε τίποτα. Αυτά θα είναι. Θέλετε, ελάτε. Δεν θέλετε, σπίτι σας, κάντε τα International Games 2029. Powered by μια Ισραηλινή τράπεζα, ξέρω εγώ, τυχαία, λέω κάτι τώρα. Αλλά αλήθεια, εσείς πώς είδατε αυτή την τελετή, σας άρεσε? Γιατί πέρα του Twitter που είδα το καβλάντισμα του αιώνα που ρίξανε, και όχι μόνο Έλληνες, και στο ξένο Twitter είχε πάρα πολύ κράξιμο. Στα ελληνικά site και μέσα είδα να τα λένε εντυπωσιακή είσοδο στάδε, το εντυπωσιακό πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Και τι είδαμε στην ουσία? Είδαμε τη Lady Gaga να βγαίνει σαν τη Μάρθα Καραγιάννη να τραγουδήσει. Είδαμε Godzilla. Βέβαια τους τραβούσαν από το διάστημα, είχαν βάλει την κάμερα 8 χιλιόμετρα μακριά και με βρυγόνιο, και τους έβλεπες τόσους τους Godzilla που ήταν στα μπαλκόνια, τους είχαν κραβασμένους. Πήραν 2-3 κοντινά, αυτό όμως. Τη Celine Dion μετά εδώ το κάτρωμα, πάρτινα, μέσα στην ψυχή. Μέσα στην ψυχή να σου τραγουδήσει. Που να πούμε ότι έσκησε η εκτέλεση των Godzilla στη διασκευή αυτή με το κεφάλι της Μαρία Αντουανέτας. Εκεί ναι. Ναι. Αυτό το μικρό rant για Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ένα βίντεο τσόντα, θα έλεγε κανείς, όχι ένα κανονικό βίντεο. Παρ' όλα αυτά, περιμένω κάτω την άποψή σας ή στα social να μου στείλετε να μου πείτε πώς σας φάνηκε εσάς. Αν και επειδή έκανα κάποια stories, με πολλούς μιλήσαμε και είχαμε ανταλλάξει απόψεις. Κάντε ένα like και ένα subscribe για να στηρίξετε αυτό το content που θα βγαίνει για τον επόμενο καιρό. Μπορείτε να παίξετε World of Warships από το link κάτω στην περιγραφή, από το πιναρισμένο σχόλιο που έχω αφήσει. Και εγώ θα είμαι μαζί σας για τελευταία φορά. Σε λίγες μέρες, νομίζω ότι στο Σαββατοκύριακο ή την Παρασκευή θα βγει τη Δευτέρα, το τελευταίο βίντεο της σεζόν, για να πάω και εγώ να ξεκουραστώ στις διακοπές μου. Φιλάκια, θα τα πούμε σε λίγες μέρες.